Δεν δεχόμαστε παρά μόνο τα αναλογικά όταν θα λειτουργήσουν, γιατί άλλο δούλεμα δεν σηκώνει ούτε ο λαός, πολύ περισσότερο εμείς οι θεσμικοί. Μην δουν την αληθινή δύναμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αν τη δουν φοβάμαι ότι οι μέρες τους θα είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί προτιμώ να είναι λίγες οι μέρες μιας κυβέρνησης παρά ενός ολόκληρου λαού. Μπαρούτι μυρίζει ο σχεδιασμό για 38 σταθμού διωδίων, 18 με και 20 πλευρικού κατά μήκο τη Εγνατίας Οδού. Ο Θεσσαλονικιός που θέλει να πάει στην Κεραμωτή για να περάσει θάσο θα πληρώσει 4 διόδια. Δηλαδή, μια χαρά, ένα δεκαρικάκι να πα και να αναρθεί. Για αυτούς που κινούνται με πετρέλαιο, μπορεί και να είναι πιο ακριβό και από το καύσιμο, έτσι. Και δεν είναι καθόλου αναλογικά τα πράγματα. Ένα ξανθιότη για να έρθει στη Θεσσαλονίκη θα πληρώσει 4,80. 4,80 θα πληρώσει το καβαλιό Πού είναι η αναλογικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον σε ένα χρόνο μπουν αναλογικοί σταθμοί, τι νόημα έχουν οι μετοπικοί. Σε μια καταχρεωμένη Ελλάδα. Άιντε, 2.5 εκατομμύρια το κάθε, η το κάθε στήσιμο του μετοπικού διοδίου. Η απόφαση της κυβέρνησης εγείρει θύελα αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες και σύσσωμοι οι φορείς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παραλογισμό και ζητάμε και από το Σπρίτζι να έχουμε μια συνάντηση και να μα ενημερώσει πλήρω το τι μέλη γενέστε. Διότι δεν λέει, βγαίνει από τη μια μεριά και να λέει ότι θα θεσπίσουμε από το 2018 τα αναλογικά διόδια και να, κατασκευάζονται οι μετοπικοί σταθμοί. Τι έννοια έχουν. Άρα λοιπόν θέλουμε μια ξεκάθαρη θέση και από τον αρμόδιο υπουργό για να πάμε και εμεί μετά στα δημοτικά συμβούλια μα, στι σπέδ μα και να πάρουμε τι κεντρικέ αποφάσει. Η εγκατάσταση διοδίων αποτελεί απέτηση και των υποψηφίων επενδυτών, οι οποίοι είχαν διαμηνήσει στο ΤΑΙΠΕΔ το ατελέσφορο τη διαγωνιστική διαδικασία αν δεν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός με τα διόδια. Ζητάμε να εγκαταλείψει η κυβέρνηση αυτήν την τακτική που θέλει να πρικίσει την ίθη, την εγνατία οδό και συνεχεία να την πουλήσει. Και για να είμαι σαφής και ακριβής, ζητάμε να εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα χρέωσης των διόδιων επί της Εγνατία οδού με μέγιστο αντίτιμο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο και στο μέλλον να μην λειτουργήσει ούτε να κατασκευαστεί νέο σταθμό διοδίων με τοπικό ή πλευρικό μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματο χρέωση. Εμεί που έχουμε τις νταλίκε τη Ανατολή, τουρκικέ, ιρανικέ, ο Θεό να σε φυλάει από πού έρχονται, και δεν πληρώνουν στα σύνορα. Μόλι μπει, ό,τι γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μπαίνει, που πα, Θεσσαλονίκη, πληρώνεις τόσα. Αν σε πιάσω πέρα από τη Θεσσαλονίκη, πλάσιο το πρόστιμο. Λοιπόν, ο Νταλικέρης που θα πληρώσει τα σύνορα, πείτε μου ένα λόγο για να βγει από την Εγνατία. Κανένα δεν έχει. Συνεχίζει κανονικά. Η σύσκεψη των προεδρίων των ΠΕΔ πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες.